Και όμως σήμερα δεν αλλάζεται τίποτα με τη σημερινή αναθεώρηση. Και συγκεκριμένα δεν αλλάζεται τίποτα στο θέμα των απολύσεων φόρους καταδικασμένων για σοβαρά αδικήματα, καθώς και των αποσυμφορητικών νόμων που δαιμονοποιήσατε συστηματικά και εσκεμμένα προεκλογικά. Μαζί λοιπόν με το προσφυγικό, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τόσα άλλα, κάνετε σήμερα ακόμα μια κυβίστηση στο θέμα των κωδίκων. Κατεβάζετε και αυτή την προεκλογική σας σημαία κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς βέβαια αυτό μας ικανοποιεί, καθώς γίνεται αποδεκτό ότι η ψήφιση των κωδίκων που έφερε και ψήφισε ουσιαστικά μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ στις 1/7 του 19 είναι ορθή επί της ουσίας και η μόνη κριτική που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία είναι επί της διαδικασίας, ως αν έπρεπε να σταματήσει η κυβέρνηση το έργο της επειδή ήταν προεκλογική περίοδος. Επί της διαδικασίας βέβαια η Νέα Δημοκρατία δεν θα πρέπει να μιλάει, γιατί τους μόλις 4 μήνες που κυβερνάει έχει καταπατήσει κάθε κοινοβουλευτικό κανόνα που αφορά τη διαδικασία ψήφισης των νομοσχεδίων. Να θυμίσουμε βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε προς ψήφιση ακριβώς το κείμενο της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, παρά το ότι ενδεχομένως να διαφωνούσαμε σε κάποια ζητήματα. Σεβαστήκαμε το επιστημονικό έργο και αποτέλεσμα της υπερκομματικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής. Στο δικό σας DNA είναι το μπάχαλο και το χάος, ενώ στο δικό μας είναι η τάξη και η νοικοκυροσύνη. Πώς αποδεικνύεται αυτό? Καταρχήν από αυτά τα οποία λέτε και κάνετε τις 3 τελευταίες ημέρες μετά την επέμβαση της ελληνικής αστυνομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έφτασε στο σημείο χθες ο κύριος Τζανακόπουλος να μας πει ότι δεν βρήκαν και καλά Ζνικόφ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Ξεκινάω όμως για να σας αποδείξω ότι είστε με τον μπάχαλο και το χάος από το 2008. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν αποδοκίμασε όσα έγιναν στην Αθήνα το Δεκέμβριο εκείνης χρονιάς. Να θυμίσω τα αντικάλαντα 2008 που στις 24 Δεκεμβρίου εκείνης χρονιάς δημοσίευσε η επίσημη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ «Η Αυγή». Έλεγαν «Ο έλατο, τι ωραία που αρπάζεις», στο Σύνταγμα, τι ωραία που αρπάζεις». Μπάτσους γεμάτος στα κλαδιά και δημιουργίες στη σειρά. Ο έλατο, δεν θα μου τη γλιτώσεις. Βέρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσους στα κλαδιά». Ενώ, και το καταθέτω στα πρακτικά, ενώ ο κύριος Τσίπρας στην ουσία στήριξε αυτές τις εκδηλώσεις. Τι είχε πει τότε? Το κύριο είναι να δούμε γιατί αυτές οι χιλιάδες νέοι άνθρωποι βγαίναν και διαδήλωναν στους δρόμους.